Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι η χρονιά καταλήγει σιγά σιγά. Πείτε μας πώς πήγε φέτος. Η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά και σαν παραγωγή εδώ στο Γεράκι, ότι γιατί το πιο πολύ είναι στις Καλαμών και στις Καλαμών πήγε πάρα πολύ καλά η σοδιά. Το Γεράκι θα γύρω στις 10.000 τόνους περίπου καλές ελιές έχει τοποθετήσει στις δεξαμενές τους και γύρω στους 1.200 τόνους μαζί, ο συνεταιρισμός μαζί με τον ιδιώτη σε λάδι. Έχουμε πάει χοντρικά, να το πω έτσι. Και καλής ποιότητας λάδι και ελιές, με τις αναλύσεις που έχουμε κάνει σε 600 δραστικές σε λάδι, δεν μας έχουν βρει ίγνος δηλητηρίων μέσα, και άλλες 400 δραστικές που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική για τις Καλαμών, ίχνος δηλητηρίων δεν υπάρχει ούτε εδώ και την τελευταία τριετία που κάνουμε τόσες πολλές δραστηριές. Να το υπογραμμίσουμε, γιατί λέγεται ότι επειδή έχετε εντατικές καλλιέργειες, ότι... Έτσι, μπράβο. Πρεσάρετε. Έχουμε και τις αναλύσεις, να τις όποιον τις χρειαστεί, να τις αντιβάσουμε στο διαδίκτυο, να τις δει όλος ο κόσμος. Πάρα πολύ ποιοτικό φέτος και το λάδι και η ελιά και η καλαμά. Παρ' όλα αυτά έχουμε φόβο, έχουμε γκρίνια, έχουμε ανασφάλεια από τον κόσμο. Για πείτε μου, τι γίνεται με αυτό. Αυτό είναι τώρα γενικό σε όλη την Ελλάδα. Το τι συμβαίνει από πίσω. Χάος. Αν ελληνοποιούνται τα προϊόντα, αν έρχονται εισαγωγές άλλες, αυτές είναι οι αρμόδιοι που μπορούν να μας πούμε με ειλικρίνεια. Θέλω να μου πεις, Πρόεδρε, αν άσχετα με το τι συμβαίνει έξω από τα σύνορα ή ακριβώς πάνω στα σύνορα, εντός των σύνορων, οι Έλληνες παραγωγοί, και να μιλήσουμε εδώ για τους Πελοποννήσιους και τους Λάγκωνες, κάνουν αυτό που πρέπει? Όχι, για μένα προσωπικά δεν το κάνουμε. Και ειδικά, να μην πάω πιο πέρα, ας μιλήσω για το χωριό που έχει μια δυνατότητα, αυτή που σας είπα, 10.000 τόνους καλαμών και 1.000 τόνους λάδι. Μπορούσαμε, αν ήμασταν όλοι μαζεμένοι, ενωμένοι, να κάναμε, θα πω, παπάδες. Έτσι, απλά πράγματα. Αλλά είναι λίγο δύσκολο με τον κόσμο να πιστεί τι εστί συνεταιρισμός, τι δυνατότητες έχει. Μάλιστα. Θα μπορούσατε δηλαδή να βγείτε εσείς οι ίδιοι σε αγορές? Ναι, για μένα προσωπικά θα μπορούσαμε να βγούμε. Βέβαια, σταδιακά. Δεν βγαίνεις το πρωί. Οι αγορές έχουν απαιτήσεις όμως. Έχουν απαιτήσεις, ναι. Γι' αυτό σιγά σιγά με λίγες... Με λίγο προϊόν στην αρχή, πάντα καβάτζα και προϊόν πίσω να υπάρχει, και πιστεύω υπάρχει αυτή. Ένας πελάτης στις αγορές του εξωτερικού μπορεί να κλείσει μια συμφωνία, αλλά σας υποχρεώνει να έχετε και επανάληψη της παραγγελίας. Επανάληψη για τουλάχιστον για μια πενταετία. Τουλάχιστον για μια πενταετία με αυτούς που μιλάμε τώρα. Το Γεράκι όμως έχει τον Άζη. Για μας, εγώ δεν μιλάω και μόνο για το Γεράκι, μιλάω και για περίχωρα. Βονταμάς, Γκοριτσά, Λεποχώρη, Καρίτσα, Αραφώνα, όλοι εδώ μπορούμε να μαζευτούμε και να γίνει... Μάλιστα. Αλλά θέλει κουλτούρα τέτοια και θέλει και χρόνο. Δεν χτίζεται αύριο το πρωί. Μάλιστα. Αυτό. Άρα η λύση στο λάδι, στο ελαιόλαδο και στην ελιά δεν βρίσκεται ούτε στα κανάλια, ούτε στα πάνελ τα πολιτικά. Η λύση, από ό,τι καταλαβαίνω, βρίσκεται στο χωράφι και στο συνεταιρισμό. Στο χωράφι και στο συνεταιρισμό. Σε εμάς. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια μας. Βέβαια, με πολλή δουλειά. Με καλή πίστη, φιλότιμο όλο το κόσμο, με καλό προϊόν. Καλή χρονιά εύχομαι να είναι στα αποτελέσματά της και με το καλό και του χρόνου ό,τι καλύτερο να δώσουν τα δέντρα. Ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ, και εύχομαι σε όλο τον κόσμο κάτι παραπάνω από ό,τι επιθυμεί.